Το θέμα της διοικητικής μεταρρύθμισης συζητήθηκε στη συγκέντρωση μανιατικών συλλόγων και φορέων, παρουσία και των βουλευτών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά. Αυτές τις ημέρες γίνονται διαβουλεύσεις σε πάρα πολλά θέματα. Οι κυβερνώντες και η αντιπολίτευση συνεννοημένοι όλοι για το κοινό καλό του τόπου προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν την δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση κλπ. Έτσι λοιπόν, επειδή διαπιστώθη μία κοινή αποδοχή των θέσεων που κατά καιρούς όλοι και εσείς και όλοι οι ενασχολούμενοι με τα κοινά έχουν αποδεχθεί σε δύο θέματα ζωτικά που απασχολούν την Μάνη, θεώρησα σαν τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που εκπροσωπώ και τη Μάνη σε θέματα δημοσιογραφικά, θεώρησα χρήσιμο να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ να κάνουμε, να υπογράψουμε δύο ψηφίσματα αυτά που όλοι μας και κατηδίαν τα έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε συμφωνήσει και έχουμε αποδεχθεί την χρησιμότητά τους και να προσπαθήσουμε μέσα από τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές και τις επαφές με κυβερνώντες όπως είναι τον κύριο Ραγκούση Βέρμπιν ή οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ούτω καθεξής, μέσα από τη διαδικασία πλέον των επαφών, αφού θα υπάρχουν οι δικές σας απόψεις αποτυπωμένες σε αυτά τα δύο ψηφίσματα, να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης που προωθεί η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Καλλικράτης είναι μια ιστορική ευκαιρία για εμάς τους Μανιάτες. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για την αποκατάσταση της ιστορικής αδικίας που υπέστη η Μάνη χωρίς να ερωτηθούν οι κατοικοί της από το καθεστώς Μεταξά το 1937 με τη διαίρεσή της, τη διχοτόμησή της, θα έλεγα, σε λακωνική και μεσσηνιακή. Όπως είναι γνωστό, με έναν αναγκαστικό νόμο το 1926, παραμονές Χριστουγέννων του 1937, αφαιρέθηκε από την ενιαία μέχρι τότε επαρχία της Λακωνικής, που περιλάμβανε όλη τη Μάνη, το δυτικό της τμήμα, το οποίο εντάχθηκε στο νομό Μεσσηνίας. Έκτοτε η Μάνη προσδιορίζεται διοικητικά σε Λακωνική και Μεσσηνιακή. Πιστεύω ότι η Μάνη είναι μια ιδιαίτερη, όχι μόνο φυσικού κάλους οντότητα, όχι πολιτισμικού κάλους, όχι μόνο ιστορικού, αλλά και πιστεύω ότι είναι ένα από τα παγκόσμια μνημεία ιστορίας που προέρχονται από πολύ πολύ παλιά, που δικαιούται να έχει το δικό της χώρο και να μην είναι διαμελισμένη στη μέση, όπως κάποιοι θέλανε να διαμελίσουν για διάφορους λόγους, τους οποίους δεν είναι ώρα τώρα να τους αιτιολογήσουμε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο Δήμος Μάνης είναι μια εφικτή οντότητα που μπορεί να γίνει. Βέβαια θα υπάρχουν δυσκολίες. Ως προς τον Καλλικράτη βέβαια, νομίζω ότι εδώ είναι και οι νομικοί και θα τα πούν καλύτερα από μένα. Τα έχω ρωτήσει όλα αυτά. Ως προς το Δήμο δηλαδή Μάνης, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα θα υπάρχουν βέβαια ως προς τις μονοεδρικές μετά. Το πρώτο θέμα. Στο θέμα της συνένωσης των Δήμων που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης. Πρέπει να σας πω το εξής. Πρόσφατα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει, ναι. Πρόσφατα υπήρξε και μια θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της ΚΕΔΚΕ, η οποία πήρε ομόφωνη απόφαση ό,τι αφορά τη συνένωση των ιστορικών Δήμων. Και επειδή αναφερόμαστε σε ιστορικούς Δήμους, νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Βέβαια υπάρχουν εξαιρετικές δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες νομικές, υπάρχουν συνταγματικές δυσκολίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης και υπάρχει ένα θέμα και πολιτικό ευρύτερα σε ό,τι αφορά τον Καλλικράτη.
Δεν ήθελα να κάνω πολιτική αντιπαράθεση με τον Γκαλλικράτη, το σχέδιο που φέρνει, αλλά η εφαρμογή του, που είναι προϋπόθεση για τη συνένωση της Μάνης, νομίζω όλες και όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, έχει ορισμένα προαπαιτούμενα, τα οποία έχουν μπει αυτοδιοικητικά και καλόπιστα πολιτικά. Εφόσον έχουμε χωρίσει την ημερήσια διάταξη σε δύο ζητήματα, το ζήτημα της ενιαίας μορφοποίησης σε Δήμο της Μάνης, της εντός εισαγωγικών, εντός πολλών εισαγωγικών μεσσηνιακής και λακωνικής. Για το πρώτο ζήτημα θα ήθελα να πω ότι είμαι αναφανδόν υπέρ αυτής της προοπτικής και υπέρ αυτής της εξέλιξης. Και όχι βέβαια φοβούμενος το όποιο πολιτικό κόστος, διότι δεν ξέρει κανένας από τη στιγμή που γίνει μια ενιαία μορφή Μάνης, μια μορφή Μάνης η οποία προοπτικά φαίνεται όπως θέλουμε αυτή τη στιγμή να τη χαράξουμε, κανένας δεν ξέρει πώς θα είναι οι διάφορες δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο πληγώνει τον κάθε Μανιάτη είναι η διχοτόμηση της έννοιας, κατά την έννοια της ιστορίας, της κοινωνίας, της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, που πραγματικά υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες στην παραμονή των Χριστουγέννων του 1937, και θα ήταν ερευνητικό, κύριε Καϊτανάρο, να δούμε υπό ποιες πιέσεις έγινε αυτή η κατάσταση. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, χαρακτηρισμοί καλοί είναι, αλλά πάντοτε στην ιστορία υπάρχει και κάποια χείρα η οποία στρέφει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση.